Νύχτες εορταστικές, νύχτες που σε λίγο έρχονται Χριστουγέννων, νύχτες πρωτοχρονιάς. Πόσες φορές δεν κοιμηθήκατε το βράδυ και ονειρευτήκατε το πρωί, μικρή, να βρείτε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βέβαια θα μου πείτε, έχουμε ακόμα καμιά δεκαετία μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά τι σημασία έχει. Τα όνειρα των Χριστουγέννων αρχίζουν να γίνονται από νωρίς. Θα μου φέρει ο Άγιος Βασίλης αυτά. Μετά, τι έγινε. Αλήθεια θα μου φέρει. Το ξέρεις εσύ καλά. Αλήθεια. Τι παιδί μου. Ας πούμε, ήσουν μικρός και έλεγες να μου φέρει μια ωραία κοπέλα να κοιμάται δίπλα μου. Και μου φέρε. Απρόσκλητε τι σκεφτεί. Από την ημέρα που αποφύτησε από το Fame Story. Νόμιζα ότι είπα κάτι. Νομίζω όμως εγώ. Άμα νομίζετε τόσο δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, να μην κάνουμε τίποτα. Ωραία, φύγε. Η Νάνση Αλεξιάδη τα έζησε όλα. Κομμάτια η δική μου καρδιά. Αναγνώριση, επιτυχία, συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του χώρου, λάμψη, δημοσιότητα, θετική, αλλά πολλές φορές και αρνητική. Όμως, με σύμμαχο το ανδιαφυσβήτητο ταλέντο της και την εντυπωσιακή της εμφάνιση, ως γνήσια μαχήτρια, συνεχίζει. Ένα σαν από δε φτάνει, τόση πίκρα να γλυκάνει. Ξεσηκώνει το κοινό με την παρουσία της σε κάθε της εμφάνιση. Ανεξηγητό κακό. Κυρίες και κύριοι, κυρία Νάνση Αλεξιάδη! Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι παιδί μου εσύ, τι κάνεις? Είμαι καλά. Καλά είσαι? Εσύ? Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Το κινητό δίπλα σου πάντα, έτσι? Πάντα, πάντα, εννοείται. Να σου πω, μπορώ να το δω λίγο? Βεβαίως. Αλήθεια λες? Όχι. Θέλω να μου δείξεις το τελευταίο μήνυμα. Δες το, αλλά έχει κωδικό, οπότε δεν μπορείς να δεις τίποτα. Γράφει η Μαρία που σου στείλε τώρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μπορώ να δω, ρε παιδί μου, μηνύματά σου από το κινητό? Όχι. Το έχεις μαζί σου πάντα όταν κοιμάσαι? Δίπλα μου το έχω. Όπως το έχουν όλοι οι άνθρωποι, στο κομμωδίνο. Κλειστό ή ανοιχτό? Ανοιχτό πάντα. Στο θόρυβο. Στο θόρυβο? Όλη την ημέρα το έχω στο θόρυβο. Α, γιατί σαχώνει ο χτύπος. Ναι, δεν μου αρέσει να χτυπάει το κινητό καθόλου. Σε καταλαβαίνω. Με εκνευρίζει. Και εμένα πολλές φορές ο κόσμος μου τη δίνει. Για βάλε λίγο τον κωδικό σου. Τι θες να δεις τώρα? Βάλε λίγο. Καμά. Έλα, βάλε λίγο. Okay. Ο κωδικός σου τι είναι, έχει κάποια σχέση με ημερομηνία γέννηση και τέτοια? Ναι. Α, το είπες. Μάλιστα. Μπορώ να δω τα μηνύματα? Δες τα. Για βάλε λίγο στα μηνύματα. Ας, κατάλαβα. Για βάλω. Ο Γιώργος ποιος είναι, ο 4711? Έγινε. Είδες ότι μιλάω με μικρά ονόματα, έγραφε κι άλλο. Ναι, εντάξει, αλλά... Εγώ δεν διαβάζω, απλά να σου λέω ονόματα, ρε παιδί μου. Α, ονόματα. Πες φίλος, ναι. Okay. Έλα. Τι λέει ο Γιώργος? Ο Γιώργος μια χαρά. Άλλο. Ο Λάκης? Μια χαρά. Yes, madame. Yes, madame. Yes. Μια χαρά. Είναι με κωδικούς όλα, όπως λέτε. Τι κάνει ο άλλος, δεν θα μας τρελάνει? Αμάν. Θες και εσύ να δεις. Ο Μάκης. Μάκης. Φίλοι μου όλοι. Ωραία. Δεν θα το πω αλλιώς, για να μην πω και στα προσωπικά δεδομένα. Okay. Έχεις πολλούς άντρες φίλους στη ζωή? Ναι. Γιατί τα πας καλύτερα με τους άντρες ή με τις γυναίκες? Όλοι οι φίλοι μου είναι άντρες. Γιατί? Δεν ξέρω. Έχω και γυναίκες φίλες, αλλά είναι πολύ λίγες. Νομίζω ότι... Σε ζηλέψανε γυναίκες? Όχι, καμία σχέση, αλλά νομίζω ότι με τους άντρες πάντα τα πήγαινα καλύτερα. Γιατί? Από παιδί θυμάμαι και από το σχολείο, όλες οι παρέες μου ήταν άντρες. Αγοροκόριτσο? Αγοροκόριτσο τρελό. Με βλέπεις έτσι τώρα ξανθούλα και... Λέβαια, πώς γίνεται όλα τα αγοροκόριτσα? Ήμουνα αγοροκόριτσο, με μαλλί έτσι λίγο...